Το φαγητό το βράδυ παχαίνει. Λοιπόν, θα μάθεις σε αυτό το βίντεο. Hey, γεια σου φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρω ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Πάνε χρόνια και ζαμάνια από τότε που έχουμε να τα πούμε. Τώρα τελείωσε το καλοκαιράκι, κεφάλια κάτω και πάμε να το κάνουμε αυτό. Πάμε να χάσουμε αυτά τα κιλάκια μια και καλή. Πείτε μου και αν γουστάρετε το νέο στυλάκι, μουσάκι, ιστορίες. Μου έχουν πει ότι μοιάζω με το Κρέτος. Δεν ξέρω, εσείς τι πιστεύετε. Πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο το οποίο είναι παχαίνει το φαγητό το βράδυ. Και η απάντηση, εάν με ακολουθείς έστω για 2 μέρες, ξέρεις πως είναι βεβαίως. Φυσικά και όχι, δεν παχαίνει το φαγητό το βράδυ. Κάθε τόσο πετάγεται λίγο σαν παρεξήγηση, σαν μύθος, και κάθε τόσο το ακούω ή το διαβάζω σε κανένα άρθρο. Οπότε θα δούμε από πού έχει προέρθει τώρα αυτός ο μικρός μύθος. Αυτό έχει προέρθει από μια έρευνα που είχε γίνει, ή αρκετές έρευνες, οι οποίες αυτό που είχαν κάνει είναι να πάρουν τώρα έναν πληθυσμό, κάποια άτομα, και αυτό που έκαναν ουσιαστικά είναι να πάρουν αυτά τα άτομα και να εξετάσουν πώς τρώνε, τις συνήθειές τους στο φαγητό και το σύγκριναν με το BMI τους. Και αυτό που βγήκε σαν συμπέρασμα από αυτή την έρευνα, εγώ για μια θα μιλήσω. Ότι θα τη γράψω και θα τη ποστάρω κάτω στα link, είναι ότι εν τέλει τα άτομα που τρώνε μετά τις 8 το βράδυ, 7-8 το βράδυ, τείνουν να είναι και τα πιο παχύσαρκα, δηλαδή να έχουν το πιο ψηλό BMI. Αυτό έβγαλε η έρευνα. Okay. Έχει σημασία αν ένα δεδομένο το οποίο έχει βγει από την έρευνα ή είναι ένα συμπέρασμα που έχει βγει εξετάζοντας το δεδομένο αυτό. Οπότε το δεδομένο είναι αυτό, ότι ξέρεις τι, τα άτομα που τρώνε μετά τις 7 έχουν και το μεγαλύτερο BMI, το πιο υψηλό BMI, οπότε είναι και πιο παχύσαρκοι ή υπέρβαροι, έχουν το περισσότερο λίπος. Πάμε πάλι, έχουμε το δεδομένο της έρευνας και μετά έχουμε το τι πιστεύει ο κάθε ειδικός ή ο κάθε άνθρωπος που ασχολείται με αυτό το θέμα και πώς το ερμηνεύει αυτό. Οπότε είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Θέλω να τα ξεχωρίσουμε τελείως. Τώρα, το τι πιστεύει, το τι έχει αναφερθεί, το τι έχει συμπεράνει ο κόσμος, οι ειδικοί και οι ερευνητές και αυτά, παλιά ήταν ότι, ξέρεις τι, λογικά φταίει ότι ας πούμε το βράδυ τα επίπεδα ενσουλίνης είναι πιο ψηλά από το πρωί. Ας πούμε σε αυτό, το βράδυ και το μεσημέρι τα επίπεδα ενσουλίνης είναι ίδια. Ναι, το πρωί είναι χαμηλά, αλλά μετά το πρωί είναι ίδια τα επίπεδα ενσουλίνης, οπότε αν παχαίνει το βράδυ λόγω ψηλών επιπεδών ινσουλίνης, θα πρέπει να παχαίνει και το μεσημέρι το φαΐ. Αλλά δεν παχαίνει. Κάτι άλλο που λέγεται είναι ότι ο μεταβολισμός πέφτει το βράδυ, οπότε τη φάση θα γίνει λίπος επειδή θα καεί αυτόματα. Okay. Και γι' αυτό το αντεπιχείρημα είναι ότι, ξέρεις τι, μπορεί να φας και μετά να δεις τηλεόραση. Δεν σημαίνει ότι απλά θα το κάνεις λίπος ή δεν τρως πάντα και μετά κάνεις κάτι και στον ύπνο σου και στις θερμίδες, δηλαδή έχεις μεταβολισμό ενεργό για την καρδιά σου που χτυπάει, για το διατηρείται θερμοκρασία του σώματος, για το να αναπνέεις και επίσης κάνει πολύ δουλειά ο εγκέφαλος και το σώμα σου όταν κοιμάσαι, παρόλο που κοιμάσαι, δηλαδή παράγει ένα σωρό ορμόνες και αυτά, τα οποία είναι, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο ποσοστό του μεταβολισμού μας. Οπότε ούτε είναι ότι δεν έχουμε καθόλου μεταβολισμό όταν κοιμόμαστε, ούτε είναι ότι δεν όλη τη μέρα είναι στο Θεό ο μεταβολισμός και όταν κοιμόμαστε είναι μηδενικός. Υπάρχουν φάσεις στη μέρα μας που ο μεταβολισμός μας είναι σχετικά χαμηλός. Μπορεί να βλέπεις τηλεόραση, μπορεί να κάθεσαι, μπορεί να πίνεις καφέ, δεν καίς τίποτα. Δεν σημαίνει ότι αν δεν φας πριν από 2 ώρες τρέξιμο θα γίνει λίπος, έτσι. Και μετά υπάρχουν θεωρίες για τη γλυκόζη, ότι αν λέει, ας πούμε, άμα φας υδατάνθρακα, ο υδατάνθρακας θα γίνει γλυκόζη, η γλυκόζη λίπος. Και το βράδυ γεμίζουν οι αποθήκες της γλυκόζης και μετά γίνονται λίπος. Αλλά και πάλι αυτό το ισχύει γενικά, δεν ισχύει μόνο το βράδυ, έτσι. Και επίσης είναι μια διαδικασία που παίρνει αρκετό καιρό και μπορείς να κάψεις το φαγητό που φάγεις χθες, να το κάψεις αύριο ή μεθαύριο. Δηλαδή δεν είναι εκεί ντε και καλά αν έγινε λίπος, τελείωσε και δεν το ξαναβλέπουμε και αν είναι γλυκόζη είμαστε ok. Άμα γίνει λίπος, ξεγίνεται λίπος. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που χτίζουμε, γκρεμίζουμε. Δηλαδή και έχει να κάνει με το πού πάει αυτό το πράγμα. Έτσι. Χτίζεται περισσότερο από ό,τι γκρεμίζεται. Και εν τέλει αυτό θα κάψει ή θα βάλει λίπος. Τώρα, όπως είπαμε πριν, θα το κάνω πιο απλό σε λίγο, απλά αυτή η συζήτηση γίνεται γύρω από αυτό το ζήτημα. Όπως είπα πριν, έχουμε την πληροφορία, το δεδομένο και μετά έχουμε τα συμπεράσματα που βγάζουν διάφοροι άνθρωποι, οργανισμοί, ειδικοί, επιστήμονες υγείας, κουλουπού. Ωραία. Συμπεράσματα, δεδομένο. Πάλι, τα συμπεράσματα δεν σημαίνει ότι είναι πάντα σωστά, αλλά το δεδομένο μπορούμε να το εξετάσουμε. Οπότε, όταν εξετάστηκε αυτό το δεδομένο σε δεύτερο και τρίτο χρόνο από άλλους επιστήμονες, ειδικούς κλπ., αυτό που είδανε είναι ότι κυρίως έχει να κάνει με τις επιλογές. Δηλαδή, ότι μετά τις 8, ας πούμε, 7-8 το βράδυ, συνηθίζεις να κάνεις πιο χαζές επιλογές στο τι θα φας. Οπότε ένας πολύ εύκολος τρόπος για να φας πολύ λιγότερο είναι απλά να αποφασίσεις τον εγκέφαλό σου ότι μετά τις 7 δεν θα φας. Οπότε, εάν πεις μετά τις 7 δεν τρώω τίποτα, προφανώς δεν θα φας και το παγωτό ή την μπριζόλα ή τα 2 πιτόγυρα, για παράδειγμα. Δηλαδή, συνήθως ο κόσμος σαβουριάζει το βράδυ. Το βράδυ πέφτουν οι παραγγελίες στα delivery, το βράδυ είναι που βγαίνει ο κόσμος και αν βγεις μπορεί να πιεις και αν πιεις θα κάνεις πιο χάζες αποφάσεις. Δηλαδή, κυρίως έχει να κάνει με τις αποφάσεις
και τις επιλογές. Ότι το βράδυ είναι χειρότερο από το πρωί. Τώρα για να σας ξεαγχώσει τελείως αυτό το θέμα της γλυκόζης και το τι γίνεται λίπος και μεταβολισμός και αυτά, εμένα μου αρέσει να το παρομοιάζω λίγο με τον τραπεζικό σου λογαριασμό. Δηλαδή, σκέψω ότι πληρώνεσαι 30 του μήνα και παίρνεις για παράδειγμα 1500 ευρώ. Ωραία. Τώρα πει ένας, είναι πολλά, είναι λίγα. Προσπάθησε να μην σχολιάσει την κατάσταση της χώρας, τα ενίκια, τη ΔΕΗ και αυτά. Ωραία. Λοιπόν, πες ότι παίρνεις 1500 ευρώ στη 30 του μήνα. Ωραία. 1500 ευρώ. Τώρα. Πρέπει να πληρώσει τον νίκη. Okay. Οπότε, ο τραπεζικός λογαριασμός ξαφνικά πληρώνεσαι, πάει εδώ. Μετά είναι η ώρα να δώσει τον νίκη, πάει εδώ. Δίνεις τη ΔΕΗ, κάνεις ένα σούπερ μάρκετ, πάει εδώ. Okay. Πάει εδώ. Τώρα, εσύ σε μια μέρα μπορεί να ξοδέψεις 800 ευρώ ή 1000 ευρώ. Και ας πούμε είναι 500 για να ζήσεις τον επόμενο μήνα. Δεν μπορείς να πανικοβληθείς εκείνη τη μέρα ότι «Α, Παναγία και Χριστέ, εγώ σε μία μέρα ξόδεψα 1000 ευρώ». Όχι, εννοείται, αφού έπρεπε να πληρώσεις τον νίκη. Έτσι. Μετά, τα 500 αυτά ευρώ πες ξοδεύεις τα 400 και σου μένουν 100 ευρώ στο τέλος του μήνα. Οκ, okay. Σου μένουν 100 ευρώ. Τώρα, μία μέρα ξόδεψες, μπορεί να ξόδεψεις 150 ευρώ, πήγες σε ένα κλαμπ και άνοιξες μπουκάλι. Και την άλλη μέρα, μετά για δύο εβδομάδες δεν έκανες τίποτα, καθώς ήσουν σπίτι σαν καλό παιδάκι. Οπότε, μπορεί μια μέρα να ξόδεψες 150 ευρώ, μετά για μια εβδομάδα να ξόδεψες 50 ευρώ. Okay. Οπότε, βλέπεις ότι τα έξοδα σου πάνε κάπως έτσι. Δεν σημαίνει ότι μια μέρα επειδή ξόδεψες πολύ, θα μείνεις άστεγος στον δρόμο, ούτε ότι επειδή μια μέρα δεν ξόδεψες πολύ, ξαφνικά έχεις ένα σωρό οικονομίες. Okay. Εν τέλει, πες ότι εκείνο το μήνα έχεις βάλει στην άκρη 100 ευρώ. Ωραία. Τον άλλο μήνα, αν βάλεις στην άκρη πάλι άλλα 100 ευρώ, έχεις 200 ευρώ στην άκρη. Τώρα, άμα το κάνεις αυτό για 10 μήνες, έχεις 10 μήνες, 10%, έχεις 1000 ευρώ στην άκρη. Okay. Τώρα, μπορεί να πας να αγοράσεις μια τηλεόραση την επόμενη μέρα, μπαπ, πάλι πάει στο 0. Αγοράζεις μια τεράστια τηλεόραση, πάει στο 0. Okay. Οπότε, εν τέλει, αν θες να κάνεις οικονομία, δεν έχει να κάνει με το τι ξοδεύεις μέρα με τη μέρα, ή τι ξοδέψες τώρα ή μετά, ή αν ξοδέψες λεφτά πριν κοιμηθείς ή μετά αφού κοιμηθείς ή το πρωί ή το βράδυ. Έχει σημασία όταν ξεζουμάρουμε στον ένα μήνα, αν έχεις κάνει περισσότερα έξοδα από έσοδα. Και όταν ξεζουμάρουμε στο τρίμηνο, αν έχεις κάνει περισσότερα έσοδα από έξοδα. Και αν ξεζουμάρουμε στο χρόνο, έχεις κάνει περισσότερα έσοδα ή έξοδα. Και αυτό είναι που έχει σημασία στο τέλος της ημέρας ή του χρόνου. Οπότε με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και το κάψιμο λίπους. Εν τέλει, εάν τρως πολύ και τρως πολύ για πολύ καιρό, εν τέλει θα βάλεις λίπος. Αν τρως λίγο και τρως λίγο για λίγο καιρό, θα χάνεις λίπος. Δεν έχει να κάνει με τις ώρες που τρως, δεν έχει να κάνει με τις μέρες που τρως, δεν έχει να κάνει με τίποτα από αυτά. Τώρα να μου πεις σαρό, δεν έχει να κάνει με τις ώρες που τρως. Τότε εσύ γιατί μιλάς για διαδηλωμένη νηστεία κλπ. Θα σου πω, η πατροπαράδοτη δίαιτα αυτό που κάνει είναι ουσιαστικά τρως. Πες ότι έχεις να φας 2.000 θερμίδες μέσα στην ημέρα σου. Θα φας 500, θα σου μείνουν 500 θερμίδες για το βράδυ σου. Θα βγεις έξω και θα έχεις μόνο 500 θερμίδες. Θα πιεις ένα ποτό, θα φας και ένα καλαμάκι κοτόπουλο και μπορεί να σε βγάλει και εκτός. Να είναι 600 θερμίδες, 700. Τώρα, πώς μπορείς να ζήσεις μια αξιοπρεπή ζωή ζώντας με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, με μικρές μπουκές και συνέχεια στη στέρηση. Αυτό που κάνω εγώ είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι νηστεία 16 ώρες. Οπότε δεν θα φας, θα ξυπνήσεις, δεν θα φας. Θα περάσει το 19ο, δεν θα φας. Θα περάσει το μεσημεριανό. Θα φας το πρώτο γεύμα, το πρώτο σωστό μπαμπάτσικο γεύμα. Και μετά για το βράδυ θα σου μείνει ένας μεγάλος όγκος θερμίδων που θέλει και σχετική προσπάθεια να το πετύχεις. Οπότε το κάνει όλο πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή το βράδυ που είναι η αχιλλέως μας πτέρνα, που κάνουμε τις πιο χαζές επιλογές, εκεί δημιουργούμε την πιο λάσκα κατάσταση. Είναι σαν να πηγαίνεις διακοπές. Εντάξει, πας διακοπές, αρχίζεις και μαζεύεις λίγα λεφτά για τις διακοπές. Έτσι κάνουμε και εμείς. Βλέπεις ότι έρχεται το βράδυ, έρχεται το Παρασκευή, μαζεύεις λίγο, δεν τρως, νηστεία, παπ, σε παίρνει μετά να φας πολύ. Παπ, σε παίρνει να ξοδέψεις πολλά στις διακοπές και να μην μείνεις και ταπί και να μην βάλεις λίπος. Εντάξει, ελπίζω να σας βοήθησε αυτός ο παραλληλισμός. Εάν σου άρεσε αυτό και θες να χάσεις 10 κιλά λίπους, έχω κάνει ένα ολοκαίριο καινούριο σεμινάριο κάτω στην περιγραφή. Μπορείς να το τσεκάρεις. Πολύ αναλυτικό για το πώς να το κάνεις και εσύ τη διαδηλωματική νηστεία και το χάσιμο λίπους και όλα αυτά.